Για να πάμε και στο Ραφαήλ τον Καλυβιώτη να τον ακούσουμε τώρα. Πώς μας ήρθε η εκεχηρία τώρα. Ο Ανδρέας μας είπε. Κοιτάξτε, έχουμε τον Αμερικανό διαμεσολαβητή, τον κύριο Άμους Χοχστάιν, ο οποίος εργάζεται προς αυτή την εκεχηρία η οποία λαμβάνει η χώρα τώρα, ναι, τουλάχιστον ένα χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η εκεχηρία η προτινόμενη, την οποία έχουν αποδεχθεί τα συμβαλόμενα μέρη, κατά το πώς φαίνεται επισήμως, θα είναι για 60 μέρες αρχικά. Mm-hmm. Το Ισραήλ αναμένεται να σταματήσει να διεξάγει οποιασδήποτε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του λιβανιζικού εδάφους. Η Χεσμολάχ και οι συμμαχοί της θα σταματήσουν τις επιχειρήσεις στο Ισραήλ. Οι μαχητές της Χεσμολάχ θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους στο νότιο Λίβανο για να κινηθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνη, ο οποίος εκτείνεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζικος στρατός όμως θα αναπτύξει, του επιτρέπουν να αναπτύξει κάποια στρατεύματα, ο επίσημος Λιβανέζικος στρατός, νότια του Λιτάνη, ναι, για να έχει περίπου 5.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα εποπτεύουν αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ο τρόπος που θα υπάρξει η εποπτεία της στήρισης αυτής της εκεχηρίας. Λοιπόν, θα υπάρξει κατά αυτά τα οποία διαραίονται από οι μη επίσημες, αλλά μάλλον επίσημες, ναι, τόσο λιβανέζικες όσο και ισραηλινές πηγές, ένας προϋπάρχον τριμενής μηχανισμός μεταξύ της ειρηνευτικής, με συγχωρείτε, δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Λίβανο, η UNIFIL, του Λιβανέζικου στρατού και του Ισραηλινού στρατού, και θα επεκταθεί αυτός ο τριμερής μηχανισμός, ναι, ώστε να συμπεριλάβει τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τη Γαλλία, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι αυτές οι οποίες θα προεδρεύουν, να το θέσουμε, ναι, έτσι, ναι, θα είναι επικεφαλής της εποπτείας. Λοιπόν, το Ισραήλ βέβαια αναμένεται να επισημαίνει πιθανές παραβιάσεις, όπως είπε ο Ανδρέας προηγούμενα, στο μηχανισμό παρακολούθησης, και η Γαλλία και η ΗΠΑ θα είναι οι αρμόδιες για να καθορίζουν εάν θα έχει γίνει παραβίαση. Λοιπόν, πάμε όμως στα προβλήματα, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, τα οποία είναι άμεσα εμφανή από τις ρυθμίσεις οι οποίες διαραίονται σε όλα τα πρακτορία. Η Χεσμολάχ θα δεχτεί πραγματικά τον λόγο ενός Αμερικανού στρατηγού ως κριτή για το εάν η εκεχηρία έχει παραβιαστεί? Και καθώς προσπαθούν να ανοικοδομηθούν, θα τους είναι δύσκολο να αντισταθούν στον πειρασμό να φέρουν περισσότερα όπλα από τη Συρία και το Ιράν. Ναι. Φαίνεται δε ότι, νομίζω κι εγώ, δύσκολο από τις επιδόσεις του παρελθόντος, ότι είτε ο Λιβανέζικος στρατός είτε ο ΟΗΕ, η δύναμη δηλαδή που θα είναι του ΟΗΕ στο Λίβανο, η UNIFIL όπως είπα προηγουμένως, να είναι σε θέση να σταματήσει τη Χεσμολάχ από το να επιστρέψει κρυφά στην περιοχή τη συνοριακή, ακόμα και αν πετάνε, ναι, ναι, drones, όπως λέει το Ισραήλ. Έτσι, γιατί, ναι, το 2006 η Χεσμολάχ, θυμίζω, ότι μπόρεσε να κατασκευάσει τις σύραγγες της χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, και μάλιστα το στόμιο, μία από αυτές τις σύραγγες, προέκυψε μόλις λίγα μέτρα από μία βάση του ΟΗΕ. Άρα ο ΟΗΕ δεν είχε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, απλά έβλεπε ένα στόμιο. Σου λέει, εντάξει, υπάρχει ένα στόμιο. Τι είναι αυτό τώρα, λοιπόν, το στόμιο? Πάμε όμως στο δεύτερο, το οποίο, ναι, είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Ο Λίβανος λέει ότι θέλει η Γαλλία, ναι, να είναι μέλος της Επιτροπής για την παρακολούθηση εκεχηρίας. Ωραία. Αλλά ο Νετανιάχου προφανώς αυτή τη στιγμή είναι έξαλλος. Γιατί η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα ενεργήσει, αν θυμάστε, βάσει του εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εναντίον του. Και έτσι ο Μπάιντεν, για να συνετίσει τον Μακρόν, του είπε ότι ο Νετανιάχου έχει δίκιο να είναι θυμωμένος. Φανταστείτε, διότι ο Μπάιντεν έχει κακές σχέσεις με τον Νετανιάχου. Παρ' όλα αυτά τα έψαλε, από ό,τι φαίνεται, στον Μακρόν, και του λέει δεν είναι δυνατόν ο Μπάιντεν του Μακρόν να εφαρμοστεί. Να κάνουμε μια συμφωνία στο Λίβανο και σε την και ταυτόχρονα να προσπαθεί να συλλάβει έναν από τους υπογράφοντες. Ναι, είναι μεγάλη αντίφαση αυτό. Λοιπόν. Επίσης, ένα τελικό που θέλω να πω, ναι, είναι το τι θα κάνει το Ιράν. Έτσι, γιατί, το Ιράν γνωρίζουμε, το είδαμε, η ανακοίνωση χάρηκε. Μπράβο, συγχαρητήρια, έχουμε και χειρία. Να το δούμε αυτό. Στην επιφάνεια. Διότι όλες οι ας πούμε προσεγγίσεις και όλες οι πληροφορίες που έρχονταν και εκτιμήσεις των ανθρώπων που κινούνται με τις πιθανότητες και
εκτιμούν το κατά πόσον θα υπάρξει πλήγμα του Ιράν προς το Ισραήλ, έλεγαν μέχρι πρότινος ότι το Ιράν μάλλον θα ετοιμαστεί για πλήγμα προς το Ισραήλ. Ναι. Αυτό θα το δούμε. Τώρα, μετά την εκεχηρία, μπορεί να αλλάξει. Πάντως, εγώ θέλω να θυμίσω ότι το Ιράν κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εξαρτίας. Αυτό κρατήστε το. Βέβαια. Για το πώς ο Τραμπ, όταν θα αναλάβει την ηγεσία, αυτό θα το συνυπολογίσει μαζί με όλα τα άλλα για το τι θα κάνει με την Χεζμπολάχ, η οποία φυσικά είναι μέρος του Ιράν. Ένα τελευταίο και κλείνω. Ναι. Ένα τελευταίο. Υπάρχει και το ζήτημα, το πιο σημαντικό, για το πώς θα επιβιώσει ο Νετανιάχου πολιτικά. Έτσι, ο Νετανιάχου, η κυβέρνησή του, συστήνεται μαζί με τους υπερεθνικιστές. Έτσι, δηλαδή αν για εμάς ο Νετανιάχου, ας πούμε, είναι υπερεθνικιστής, φανταστείτε ποιοι είναι αυτοί που συνεργάζονται μαζί του. Αυτοί δηλαδή είναι άνθρωποι που είναι γεράκια μέσα στο Ισραήλ. Ναι. Είναι ακραίοι. Και οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις. Είναι ακραίοι με τον ορισμό, τον ακριβή ορισμό, τον κυριολεκτικό ορισμό. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, η προσχάρινη οικονομία συζήτηση ότι είναι υπερεθνικιστές. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν και ο ένας ο υπουργός, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, δεν το θυμάμαι απ' έξω, ο Γκβίρ, αν δεν κάνω λάθος. Είπε και στο λογαριασμό του στο X, ανέφερε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή. Τώρα που πάμε να πατήσουμε εντελώς τη Χεζμπολάχ και να την εξασφαλίσουμε από το χάρτη, τώρα θα πάμε σε ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε στην ανάλυση μας για το τι θα, πόσο μάλλον θα κρατήσει η κυρία, γιατί μπορεί να κρατήσει 60 μέρες. Έτσι. Και μετά στην 61η να βρεθεί κάποια πρόφαση να τορπιλιστεί. Ναι. Έχει ξαναγίνει αυτό με τον Νετανιάχου κατά το παρελθόν, να θυμίσω. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξανατορπιλιστεί εκεχηρία. Αλήθεια. Λοιπόν, αυτά για να μην. Ανδρέα, δεν ξέρω αν θες να προτείνεις κάτι. Να προσθέσεις κάτι σε αυτό. Ναι. Ένα μικρό σχόλιο, συμφωνώ σε όλα εννοείται. Σε συνομιλία που είχαμε κάποιους Ισραηλινούς συναδέλφους μας, δημοσιογράφους, μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή κερδίζουμε χρόνο ως Ισραήλ για τις επόμενες μέρες. Και μην αποκλείσουμε αν το Ισραήλ χτυπήσει πρώτο το Ιράν. Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό. Ωραία. Και πραγματικά, εντάξει, θα δούμε αν θα εφαρμόσουμε 60 ημέρες, αλλά... Ναι. Πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, γρήγορα. Να ρωτήσω κάτι, εγώ θέλω. Το θέμα της ασυλίας στο ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου. Ναι. Εντάξει, προφανώς θα είναι μέσα στη διαπραγμάτευση όλο αυτό, έτσι. Ναι, τι θα γίνει. Θα συμμετέχει να μην δώσει πράσινο φως για σύλληψή μου εντός γαλλικού εδάφους. Οπότε θεωρώ ότι έχουν βρει εκεί με τη Γαλλία. Η Ισραηλινή, όπως και η Ελλάδα προφανώς, και καλώς έκανε, αρνήθηκε να υπακούσει αυτό το ένταλμα σύλληψη. Γιατί τη στιγμή που ο Ερντογάν και οι Τούρκοι κάνουν παρανομίες σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Αρμενία, Κύπρο, αν δεν έχουμε ένταλμα σύλληψη για τον Ερντογάν, έχουμε και τον κύριο Νετανιάχου. Δηλαδή τώρα μεγάλη υποκρισία από το δικαστήριο. Ανδρέα, πάμε γρήγορα όσο μας απομένει ο χρόνος, για να πάρουμε και το σχόλιο μετά του κ. Καλυφιώτη. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα. Όπου στο άλλο μέτωπο, μου επιτρέπεις τώρα, έχουμε ρίξει το βάρος στους διπυρωτικούς, στους πυράβλους, ο νέος πυράβλος που έριξε ο Πούτιν και πώς θα το σταματήσουμε αυτό και τι πυράβλους ρίχνουμε εμείς. Αλλά επί του πεδίου οι εξελίξεις είναι πιο ραχδαίες. Διότι ενώ ασχολούμαστε εμείς τώρα με το τι πυράβλο έριξε ο Πούτιν και πώς θα απαντήσει ο Ζελένσκι και τι πυράβλο έριξε ο Ζελένσκι και τι θα κάνουν οι Γάλλοι, οι Ρώσοι τις τελευταίες εβδομάδες ειδικά, επί του πεδίου επαναλαμβάνω, εκατοντάδες χιλιόμετρα διείσδυση. Ναι. Και εμείς, δηλαδή, δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μπράβο. Μιλάμε για μια παγκόσμια σύγκρουση. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αρχικώς, ουκρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τις επόμενες ώρες την Νότια Κορέα. Θα υπάρχουν συναντήσεις αξιωματούχους σε όλους. Λοιπόν, αυτό είναι η είδηση που βγήκε σήμερα. Εντάξει. Τι θέλουν αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί? Θέλουν τη στήριξη της Σεούλ προς το Κίεβο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θέλουν να πάρουν οπλικά συστήματα οι Ουκρανοί από την Νότια Κορέα. Μην ξεχνάμε πως η Νότια Κορέα είναι μια παγκόσμια δύναμη οικονομική αλλά και στρατιωτική. Ναι, μεν έχει τη στήριξη των ΗΠΑ και έχουμε μια μεγάλη βασική ΗΠΑ λόγω της κινέζικης απειλής, αλλά και η Σεούλ είναι μια τεράστια δύναμη. Έτσι. Λοιπόν, θέλουν βοήθεια αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί από τους Νοτιοκορεάτες. Και ποια είναι η διαπραγμάτευση? Λένε οι Ουκρανοί στους Νοτιοκορεάτες, κοιτάξτε να δεις, έχουν έρθει Βορειοκορεάτες
στο πλευρό της Ρωσίας. Εμείς θα σου δώσουμε πληροφορίες από τα παιδιά της μάχης πώς συμπεριφέρονται οι Βορειοκορεάτες και εμείς και εσύ δώσετε μου στήριξη στρατιωτική και οικονομική. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Όπως επίσης και το δημοσίευμα του Financial Times, θα δούμε αν ισχύει αυτό, ότι πάνε, θα συμμετέχουν ως μισθοφόροι στο πλευρό της Ρωσίας έτσι, οι αντάρτες Χούθοι. Και ότι ήδη λέει αυτό το δημοσίευμα ότι παίρνουν ρωσική υπηκότητα. Αυτό βγήκε σήμερα. Βρε Αντρέα μου, εκεί είναι πολυεθνικό πλέον το. Μιλάμε για μια παγκόσμια σύγκρουση. Το μέτωπο. Εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Πάντως, μέχρι σήμερα που μιλάμε, αυτό που έχει σίγουρα διαπιστωθεί είναι ότι όντως αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν είναι οι Χούθοι. Δηλαδή είναι αυτοί που έρχονται από την Ιεμένη. Και οι Βορειοκορεάτες. Ναι, ακόμα και στο Κούρσκ. Ναι, δεν τους έχουν βγάλει. Νομίζω ακόμα εκπαιδεύονται, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή αυτοί που έχουν βγει στον πόλεμο είναι. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, πέρα από όλα αυτά, στο πεδίο. Επαναλαμβάνω. Στο πεδίο, στις πεδιάδες της Ουκρανίας, οι Ρώσοι έχουν κάνει εκπληκτική πρόοδο. Έχουν κάνει εκπληκτική πρόοδο. Παίρνουν εδάφη, ανακαταλαμβάνουν περιοχές και στο Κούρσκ γίνονται σημαντικές μάχες. Προωθούνται και με ταχύτητα. Έγινε κάτι πριν από λίγο, πριν 2 ώρες, το διάβασα σε ρωσικό μέσο ότι αυτή η πύραυλη, η ΑΤΑΚ ΕΜΕΣ που έδωσε το πράσινο φως, είπα, ο Biden βασικά προς τον Ζελένσκι, πριν λίγες ώρες χτύπησαν έναν S-400. Γίνονται μεγάλες μάχες σε εκείνη την περιοχή. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία. Αλλά εγώ επικεντρώνομαι στο εξής, ότι υπάρχουν Βορειοκορεάτες, Χούθοι, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Σεούλ, η οποία θέλει να δει πώς μάχονται οι Βορειοκορεάτες. Δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια σύγκρουση εκεί. Οπότε είναι αυτό το τυράκι, είναι η φάκα βασικά. Ναι. Που δίνει πρανή στους Βορειοκορεάτες. Να πάρω και το σχόλιο του Ραφαέλ του Καλυβιώτη για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση. Έχω λάθος αυτό που λέω. Δηλαδή, να ρίχνουμε το βάρος αυτά, αλλά βλέπω τους χάρτες και βλέπω και τα ρεπορτάζ που έρχονται και λέω. Εδώ έχουμε μια προώθηση. Άρα μήπως έχουν δίκιο οι Γερμανοί που ετοιμάζονται για τα καταφύγια. Αλλά οι Γερμανοί τώρα δεν τους πάνε, εντάξει. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ναι, συγγνώμη κύριε Καλυβιώτη. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Όσον αφορά τις ετοιμασίες, κάθε χώρα πρέπει να έχει ετοιμασίες ανεξαρτήτως εάν βρίσκεται ο πόλεμος ante portas, διότι έτσι κάνουν όλες οι σοβαρές χώρες. Έτσι δεν είναι θέμα δηλαδή πολέμου αυτού καθεαυτού. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της διεθνοποίησης του πολέμου, δηλαδή να χρησιμοποιούνται Βορειοκορεάτες, να χρησιμοποιούνται από την Ιεμένη κτλ. Αυτό δεν ξέρω αν ευσταθεί το δημοσίευμα της Deutsche Welle, σύμφωνα με το οποίο λένε ότι 700.000 Ρώσοι στρατιώτες ή έχουν τραυματιστεί ή έχουν σκοτωθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα είναι δύσκολα να τα διακρίνεις. Τι είναι προπαγάνδα, τι είναι πραγματικότητα σε αυτήν τη μάχη. Αλλά όπως και να έχει, εδώ πέρα η δική μου εκτίμηση είναι ότι υπάρχει μια απουσία στρατηγικής εκ μέρους του αμερικανικού παράγοντα. Είναι γνωστό τη σπάση από πολλά χρόνια τώρα ότι η Ρωσία χωρίς ένα μέρος της Ουκρανίας ή χωρίς το να λειτουργεί η Ουκρανία, για να το θέσουμε έτσι, ως ανάχωμα, ως buffer zone, ως μέρος το οποίο δεν θα προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς τα εκεί, δεν μπορεί να υπάρξει ως μεγάλη δύναμη. Αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν η Ρωσία σε καμία περίπτωση να υποχωρήσει από όλες αυτές τις διαδικασίες, πολλό δε μάλλον τώρα που κερδίζει. Η στρατηγική της κυβέρνησης Biden τώρα που είναι στα τελευταία της, δεν ξέρω εάν όντως βρίσκονται σε επικοινωνία με τον κύριο Τραμπ και τον Ρούμπιο και τους συνδετημόνες οι οποίοι χαράσουν την εξωτερική πολιτική. Πιστεύω, για να προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ, ότι σε ένα βαθμό είναι, διότι εάν ο λαλίστατος κατά τα άλλα, Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να πει κάτι ότι τον υπονομεύουν, θα το είχε γράψει στο Truth Social, στο προσωπικό του δηλαδή, μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, σε ένα βαθμό πιστεύω ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση. Υπάρχει, ναι. Όμως, αδυνατό να αντιληφθώ ποια είναι η στρατηγική πίσω από αυτή τη συνεννόηση, υπό την έννοια ότι υποτίθεται ότι έδωσαν τους ΑΤΑΚ ΕΜΕΣ για να πλήξουν πιο πολύ το εσωτερικό του ρωσικού εδάφους.
αλλά οι Ουκρανοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι. Δηλαδή, ούτε οι ίδιοι μπορούν να ανταποκριθούν, ούτε και με τη βοήθεια δορυφόρων, γιατί δεν μπορούν να τους στείλουν χωρίς τους δυτικούς δορυφόρους μπορούν. Δεν κερδίζουν τίποτα επί της ουσίας, επί του πεδίου των μαχών, απλά μία παράταση. Ίσως υπάρχει αντίληψη ότι πλέον καταραίει το ουκρανικό μέτωπο και αν δεν δίνονταν αυτοί οι πύραυλοι, ναι, θα χάνουν ακόμα περισσότερα εδάφη. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορεί η Ουκρανία να αυξήσει κι άλλο, ας πούμε, να πάρει κι άλλα εδάφη, να προχωρήσει, ναι, έτσι περαιτέρω για να μπει στο τελικό τραπέζι των διαπραγματεύσεων το τι θα δοθεί στη Ρωσία, τι θα δοθεί στην Ουκρανία και ποιο θα είναι το buffer zone μεταξύ των δύο χωρών. Άρα, έχω την αίσθηση ότι για να προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς αυτές τις κινήσεις, θεωρούν ότι αν δεν το έκαναν, θα χάναν πολύ περισσότερα εδάφη, με το αποτέλεσμα στο τέλος να είναι συντριπτικό εναντίον, ναι, του δυτικού μετόπου και άρα προς μια ντροπιαστική ήττα, η οποία βέβαια θα ήταν κάθετα αντίθετη από ό,τι προπαγανδιζόταν από τη δυτική προπαγάνδα τόσο καιρό και όποιος έλεγε και παρουσίαζε τα πράγματα έτσι όπως τα έβλεπε επί του πεδίου, θεωρείται ο ρωσόφιλος. Μα όταν κάνεις μια στεγνή ανάγνωση των πραγμάτων και μετράς τις δύο δυνάμεις, δεν είσαι ρωσόφιλος ή δυτικόφιλος όπως προσπαθούσαν να κάνουν. Και αυτό είναι μια προπαγάνδα η οποία... Τα βάζεις κάτω και βλέπεις τη Δύση. Στη Δύση επαναλαμβάνεται με πολλά πράγματα. Δηλαδή προσπαθούν να χωρίσουν τους πάντες σε δύο στρατόπεδα. Εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές, ρωσόφιλοι, δυτικόφιλοι. Πώς το λένε, ρατσιστές, αντιρατσιστές. Στους Ευρωπαίους παραδοσιακά και ιστορικά άρεσε πάντα ο διχασμός. Εντάξει, αλλά η ζωή έχει πολύ περιθώριο χρώματος γκρι ανάμεσα. Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό το ξεχνάμε. Αλήθεια είναι αυτό. Ραφάλη Καλυπιώτη, θα σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που τα είπαμε. Καλό βράδυ.